Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρίε Φιναρολάκη, καλημέρα. Τάσο, αγαπημένε, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Καλά, ξεκουράζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε μετά από πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, Τάσο, για να θυμηθούμε, να γυρίσουμε, κάνουμε αυτό το flashback με την ευκαιρία. Δεν ξέρω αν το είδες κάπου, ότι γίνεται και η μελέτη πια. Το είδα με μεγάλη χαρά. Και σαν δικαίωση το είδες? Κοίτα, εμένα δεν μου λείπει η δικαίωση. Εμένα μου λείπει η πρόοδος. Η πρόοδος. Κάπως να συνεχίσει αυτή η πόλη να βελτιώνεται. Να βελτιώνεται. Τάσο, να γυρίσουμε λίγο στα δικά σας χρόνια, που φαίνεται εκ των πραγμάτων ήταν δύσκολα χρόνια για τέτοιου είδους θέματα που έκαιγαν. Και ναι, οι χαρακτηρισμοί στο πρόσωπό σου ήταν τότε πάρα πολύ άσχημοι, έτσι. Εγώ έχω και λίγο μαγνήτη με τις επιθέσεις. Μου επιτίθενται δηλαδή, ακόμα και όταν δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν πειράζει, όμως κάνει καλό. Τι σε έχει στεναχωρήσει εκείνη την περίοδο και τι θέλεις να κάνεις εκείνη την περίοδο, στην πρώτη θητεία, επαναλαμβάνω, Παπουλίδη? Κοίτα λίγο, τώρα πέρασαν και αρκετά χρόνια, αλλά θυμάμαι με ακρίβεια ότι αυτό ήταν ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που έδινε χρήματα για να αναστηλωθούν θρησκευτικά μνημεία, όπως ναι, είπαμε, ντρεσέ. Ναι. Με την προϋπόθεση όμως ότι μπορούν να λειτουργήσουν σαν πνευματικά κέντρα. Μάλιστα. Σαν πολιτιστικά κέντρα. Να μπορούν να γίνουν δραστηριότητες πολιτισμού εκεί μέσα, δηλαδή. Στην πόλη μας, το μοναδικό μνημείο θρησκευτικό που έχει μέγεθος. Αυλή, υπέροχη αυλή. Αυτό έχει μια υπέροχη αυλή. Ναι, 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 ναι. Και διάφορα σημεία που είναι εξαιρετικά όμορφα και ήταν και σε καλή κατάσταση. Πολύ πιο καλή από ό,τι είναι σήμερα. Ασφαλώς, μετά από καμιά 25 χρόνια από τότε που κάναμε τους τρούλους. Πάντως, μια παρανθεσούλα. Αν δεν είχαν γίνει τρούλοι, αυτό θα ήταν χώμα τώρα. Έγιναν κάποιες σωστικές παρεμβάσεις λοιπόν που γλίτωσαν ορισμένα πράγματα εκείνη την περίοδο. Έγιναν οι τρούλοι σκεπές και έπαυσε να μπαίνει το νερό μέσα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, η χρηματοδότηση θα γινόταν με αυτή την προϋπόθεση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί με κατηγόρησαν, γιατί δεν πήρε μια βυζαντινή εκκλησία. Δεν μπορείς να κάνεις πρόταση για μια βυζαντινή εκκλησία 30 τετραγωνικών και 50 ακόμα. Δεν μπορεί να γίνει καμία. Δεν είχε τις προδιαγραφές για να γίνει πολιτιστικό κέντρο μια βυζαντινή εκκλησία να αναστηλωθεί για να πάρετε τα ευρωπαϊκά κονδύλια τότε. Γι' αυτό είχες βρει τον Μέντερσε σαν ιδανικό σημείο. Ακριβώς. Και αγνώρισα κάθε αντίδραση από οτιδήποτε και αν προήλθε. Άκουσες πολλά, μου είπαν προδότη τότε, προδότη της πατρίδας. Εντάξει, τώρα ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, αλλά εγώ προδότης της πατρίδας δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ. Ενδεχομένως να γίνουν προδότες αυτοί που με είπαν προδότη. Ίσως όμως, Τάσο, ήταν και μπορείς να δικαιολογήσεις, γιατί οι εποχές δεν ήταν σαν τις σημερινές, τις πιο ανοιχτές. Ήταν λίγο δύσκολες οι εποχές. Είχε μια, πώς το λένε, μια. Ο συντηρητισμός στην πόλη ήταν ακόμη νόημα, πιο έντονος, ας πούμε. Ναι, πολλά μπορείς να πεις. Χωρίς νόημα αντιπαράθεση. Δηλαδή μια οξυμένη κατάσταση χωρίς να υπάρχει κανένα λόγος. Ήταν λίγο πιο άγρια τα πολιτικά ήθη εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν αρκετά κολλημένοι οι άνθρωποι. Τι είναι αυτός, πόσο είναι δεξιός. Τι θέλει τώρα ο Σφιναρολάκης, ναι, 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 ναι. Βέβαια είχε κάνει την υπέρβασή του τότε ο κόσμος της πόλης, βγάζοντας το δικό σας ψηφοδέλτιο τότε του Δημήτρη Παπουλίδη, που δεν ήταν στην πεπατημένη των αδημάρχων που έβγαιναν, έτσι, που ήταν πάντοτε με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κάνει μια είδους υπέρβαση και γι' αυτό ίσως περιμέναμε μήπως και κάτι γίνει και σε αυτό το κομμάτι λίγο παραπάνω. Αλλά ήταν μάλλον νωρίς. Νομίζω ότι ήταν έξυπνα σχεδιασμένος ο συνδυασμός. Δηλαδή είχε τους πάντες μέσα, όλους όσους ήθελαν να δουλέψουν. Ναι. Και ήταν ευτύχημα αυτό, γιατί τελικά δούλεψαν όλοι.
Πραγματικά. Και οι 12. Ναι, και οι 12, πραγματικά. Και οι 12 δούλευαν. Ναι, ναι, ναι. Και φάνηκε αυτό. Δεν δούλευαν μόνο οι δύο αντιδήμαρχοι με τον δήμαρχο. Δηλαδή ήταν όλοι στη δουλειά. Και αυτό ήταν το μυστικό εκείνης της περίοδου. Πόσα χρήματα ήταν, Τάσο. Θυμάσαι πόσα χρήματα είχαν, θα μας έδιναν τότε για να αναστηλώσουμε. Δεν θέλω να πω ανακρίβειες, αλλά ήταν μεγάλο το ποσό. Ουσιαστικά θα κάλυπτε όλα. Για δραχμές, νομίζω ότι ήταν 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια δραχμές. Αλλά δεν ορκίζομαι. Γιατί... Πιστεύεις ότι με αυτά τα χρήματα σήμερα θα είχαμε ένα πολιτιστικό κέντρο και διατηρημένο μνημείο και επισκέψιμο που θα ήταν πραγματικά κόσμημα για την περιοχή? Έχασε δηλαδή τότε η Καστοριά μια μεγάλη ευκαιρία? Έχασε πάρα πολύ χρόνο. Πάρα ναι. πολύ χρόνο. 25 χρόνια πέρασαν. Ναι, γιατί τότε μιλούσαμε για το 94-95, αυτά που συζητάμε ναι. τώρα με τον Τάσο. Μπορεί και 96, Χρήστο. Κάπου εκεί, 95-96 ναι. πρέπει να ήταν. Και σήμερα έχουμε 2022, παιδιά. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Εκεί δες πώς. Είναι 25 χρόνια μετά. Ναι. Αυτό μπορεί να φιλοξενήσει εξαιρετικής ποιότητας κλασική μουσική, ναι. Θεατράκια, γιατί έχει μέσα μια αυλή, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ναι, την έχουμε δει. Σε κακή κατάσταση, βέβαια, χορταριασμένη, με σαν μπάζα εκεί, σαν... Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Εννοείται, με την προϋπόθεση ότι θα ξαναγίνει όπως πρωτοκτίστηκε. Όπως ήταν, ναι. Είναι υπέροχο. Ναι. Και επιπλέον θέλω να πω κάτι, Χρήστο. Ναι. Αυτό είναι ένα μουσουλμανικό σχολείο. Ναι. Ιεροδασκαλείο. Μουσουλμανικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι δικό μας. Είναι δικό μας, έστω και αν εμείς δεν είμαστε μουσουλμάνοι, γιατί αποτελεί μέρος της ιστορίας της πόλης. Φυσικά. Δεν μπορούμε φυσικά. Να τα διαγράψουμε. Βέβαια. Και δεν πρέπει να τα διαγράφουμε. Mm-hmm. Είναι ένα τμήμα της ιστορίας μας και εμείς πρέπει να το σεβαστούμε όπως θέλουμε εμείς, οι άλλοι σέβονται τα δικά μας. Και όπως διαβάζουμε με την ειρηνική τότε συμβίωση Καστοριανών και Μουσουλμάνων, έτσι σαν... Βέβαια, πάρα πολύ ειρηνικά ζούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Οι άνθρωποι πάντα, οι άλλοι έβαζαν πάντα τα και οι εβραϊκοί. Και οι εβραϊκοί. Εμείς πόσο θα θέλαμε δηλαδή να πάνε οι Τούρκοι και να γκρεμίσουν την Έφεσο? Οι οποίοι δεν το κάνουν γιατί ξέρουν ότι έχει μεγάλα κέρδη για την Έφεσο. Εκατομμύρια επισκέπτες. Αυτό θα είχε... Αυτό είναι βέβαια μικρότερης κλίμακας μνημείο. Ωστόσο όμως είναι ένα μνημείο που μπορεί να αξιοποιηθεί και να έχει ακόμη έναν λόγο ο επισκέπτης να έρθει στην Καστοριά. Πρέπει να πούμε γι' αυτό που λες ακριβώς, Τάσο, ότι όσοι έρχονταν πάντοτε τίποτα προσβευτές από διάφορα γραφεία τουρκικά, πάντα ήθελαν και μας πρότειναν εδώ, δεν ξέρω αν το είχαν προτείνει και στις δικές σας έτσι περιόδους, ο Τούρκος πρόξενος Θεσσαλονίκης ερχόταν εδώ, ο Κενάν, ο Σγκούναν τον λέω καλά, συνάν εμπορικός ακόλουθος της Τουρκίας στην Ελλάδα, ερχόταν όλοι εδώ και ζητούσαν οι ίδιοι να αναστηλώσουν. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, υπήρξαν προθυμίες από διάφορες πλευρές ναι. να βοηθήσουν οικονομικά. Mm-hmm. Αλλά εγώ νόμιζα ότι θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα ναι. και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε λεφτά, οπότε δεν ήθελα να έχω την υποχρέωση σε κανέναν. Τάσο, γιατί να βάγισε λοιπόν τότε το σχέδιο? Δηλαδή σήμερα συζητάμε αυτό το θέμα γιατί όντως από την αρχαιολογική υπηρεσία, από την κυρία Σκρέκα, βγήκε η προκήρυξη για την μελέτη αποκατάσταση του Μέντρεσε. Για να προχωρήσουμε αμέσως μετά και στην αποκατάσταση. Είναι εξαιρετική η κυρία Σκρέκα. Γιατί να βάγισε τότε το σχέδιο όμως, Τάσο? Ο βασικότερος λόγος είναι ότι αδράνησαν. Δεν κινήθηκε κανείς από τότε. Δεν θέλησε κανείς να το αξιοποιήσει. Και πιθανώς φοβήθηκαν και αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Δηλαδή, τις αντιδράσεις. Φοβήθηκαν οι μεταγενέστερα λοιπόν μήπως έχουν την τύχη του σφιναρολάκι. Στο τι χαρακτηρισμό έχει ακούσει και τα λοιπά. Χωρίς ναι. λόγο. Χωρίς λόγο. Σήμερα όμως βλέπεις ότι η κοινωνία είναι λίγο διαφορετική, Τάσο. Συμπάθαμε, Χρήστο. Ναι. Θα πήγαιναν χαμένα αυτά τα λεφτά. Δεν θα μας τα δίνανε για να κάνουμε μια Βυζαντινή εκκλησία. Θα πήγαιναν χαμένα.
Θα πήγαινα χαμένο. Να το πούμε στην παρένθεση αυτό. Εγώ πήγα τρεις φορές στις Βρυξέλλες για να κάνουμε και κάναμε μια ιδίωση εκκλησία, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και άλλο το άλλο. Μάλιστα. Σήμερα όμως... Είναι διαφορετικά προγράμματα δηλαδή. Σήμερα όμως βλέπεις ότι βέβαια είχαμε και κάποιες αντιδράσεις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το τζαμί πάνω στο ΙΚΑ. Μια αρχιτεκτονική μελέτη τότε που είχε παραγγείλει ο κύριος Παπαδημητρίου με μαθητές από το, αν θυμάμαι, το Απιθύτα. Είχαμε κάποιες αντιδράσεις και τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα που βγαίνει αυτή η καινούργια προκήρυξη, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ως αντίδραση. Ίσως μάλιστα ακούω και καλά λόγια γι' αυτό. Μάλλον έχει αλλάξει λίγο ο κόσμος, έχει αλλάξει η αντίληψή του. Τι γίνεται, τι πιστεύεις? Αλίμονο. Όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι οι νεότερες γενιές είναι πιο ευέλικτα τα μυαλά τους. Καταλαβαίνουν πού είναι το όφελος της πόλης και πού είναι οι χοντροκεφαλιές και βελτιώνονται, τουλάχιστον έτσι. Μπορούν να αντιληφθούν λοιπόν ότι αυτό κάλλιστα μπορεί να μεταβληθεί σε ένα πραγματικά ωραίο πνευματικό χώρο και επισκέψιμο μνημείο με εισιτήριο για τους τουρίστες. Ήμουν στη Χαλκιδική, ναι, σε έναν κάπι όπου υπήρχαν 150 πανάκριβα τουρκικά αυτοκίνητα, ναι, επισκέπτες από την Τουρκία. Μάλιστα. Μίλησα με αρκετούς από αυτούς. Πάρα πολλοί Τούρκοι, εύποροι Τούρκοι, ναι, όχι ότι αρνούμαστε στους μη εύπορους κάτι, το λέμε για να καταλαβαίνουμε. Γιατί έχουν την άνεση να πάνε όποτε θέλουν, έχουν όπου θέλουν. Να δουν, ναι, ναι. Και θέλουν να δουν τα μνημεία των προγόνων τους κι αυτοί. Όπως έρχονται πάρα πολλοί Εβραίοι. Σωστά. Στην Καστοριά, το ξέρετε. Σωστά, πάρα πολλοί, όντως. Έρχονται πάρα πολύ, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί είναι η πατρίδα των προγόνων. Για να δουν πού ζούσαν οι προγονείς τους, ποια ήταν η γειτονιά τους, ναι, περίπου πού ήταν το σπίτι τους και αυτά. Εγώ πήγα στον Πόντο δηλαδή για να δω πού έζησε ο παππούς μου. Είναι όλα λογικά αυτά, όλα αυτά είναι λογικά. Ναι, ελπίζω να γίνει και να το συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί θα κάνει καλό στην πόλη. Το θέμα είναι, Τάσο, τώρα γίνεται η μελέτη. Πολύ ωραία γίνεται η μελέτη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οι ευκαιρίες που υπήρχαν στα δικά σας χρόνια με τα τόσα εκατομμύρια για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά και την αναστήλωση. Πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολα τα χρόνια για να βρεθούν όπως ήταν τότε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να βρεθούν και τώρα? Ασφαλώς είναι πιο δύσκολα, αλλά αν τρέξεις, όλα γίνονται. Θα βρίσκεις. Πρέπει να τρέξεις. Mm-hmm. Εάν κάτσεις να περιμένεις εδώ, κανείς δεν θα έρθει να σπαθέρει. Πρέπει να τρέξεις σε όλες τις κατευθύνσεις που υπάρχουν τα χρήματα. Άρα, λες, και ήταν... στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και στις Βρυξέλλες. Και στις Βρυξέλλες. Άρα, λες, ήταν μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για την Καστοριά τότε, για να έχουμε μέχρι και σήμερα και να έχουμε για πάντα πραγματικά ένα μνημείο, έναν πολιτιστικό χώρο, αλλά και έναν χώρο επισκέψιμο, επαναλαμβάνω, από μουσουλμάνους με εισιτήριο για το καλό της πόλης. Κάθε λογής ανθρώπους. Κάθε λογής ανθρώπους, ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Έχασε τότε την ευκαιρία να μην τη χάσει και τώρα, να το προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Νομίζω μετά θα το δούμε να γίνεται χώμα αυτό το πράγμα. Αν δεν γίνει και τώρα, Αν δεν γίνει και τώρα, εγώ περνάω από πόνο και το βλέπω. Βλέπω δηλαδή τους τρούλους, τις σκεπές δηλαδή, να αρχίζουν, ναι, να παραδίδονται στο χρόνο. Mm-hmm. Δεν θα έχουν πολύ ζωή ακόμα. Λες ότι δεν αντέχει άλλο αυτό το μνημείο, άντεξε πάρα πολλά. Οι σωστικές παρεμβάσεις που έγιναν επί δικής σας θητείας βοήθησαν να παραμείνει σε κάποια καλύτερη κατάσταση μέχρι τώρα το μνημείο, αλλά δεν μπορεί να αντέξει παραπέρα. Θα πέσει, θα γίνει χώμα, αν δεν γίνουν τώρα οι σωστικές παρεμβάσεις. Χάρηκα πολύ που είδα ότι κάποιοι πήραν πρωτοβουλίες και ξεκινάει. Και ξεκινάνε. Θέλαμε να έχουμε σήμερα και την κυρία Σκρέκα, αλλά δεν μπορούμε να την βρούμε. Θα είναι σίγουρα κάποια στιγμή στην εκπομπή μας και η κυρία Σκρέκα για να μας πει τι περίπου θέλουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τι περίπου θα έχει αυτή η μελέτη, αλλά και πόσο εύκολη είναι από εκεί και μετά η διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού την ιστορία από εκεί και μετά ή θα βρεθεί άλλος τρόπος για να αναστηλωθεί. Τάσο, είμαστε στον επίλογο, μας ξανακλείσουν τα τηλέφωνα. Σαν επίλογο λοιπόν για αυτή την ιστορία, σαν πολίτης πια αυτής της πόλης, αυτού του νομού, τι λες, τι μπορείς να πεις για τη συνέχεια? Τίποτα, μπορώ να πω ότι εκτός από όλα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως,
όταν αφήνουμε μνημεία να καταραίουν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας. Και επίσης δίνουμε και μια ευκαιρία που τις ψάχνουν οι γειτονές μας να μας κατηγορήσουν ότι κακοποιούμε τα μουσουλμανικά μνημεία. Να μια ευκαιρία πρέπει, λοιπόν, να τους αποδείξουμε πόσο πιο πάνω είμαστε. Γιατί αυτό, δεν μας συμφέρει να τα αφήνουμε να γκρεμίζονται. Κύριε Σφιναρολάκη, καλημέρα και από μένα. Έχω πάρα πολλά θετικά τηλεφωνήματα για εσάς και για το πόση δουλειά κάνατε και τότε. Μιλάει με πολύ αγάπη ο κόσμος. Πρέπει να πούμε ότι χάρηκαν πάρα πολύ που άκουσαν σήμερα Τάσο Σφιναρολάκη ο κόσμος. Υπήρχαν βέβαια και τα τηλεφωνήματα αυτά που λένε ότι γιατί εμείς να κάνουμε αυτό εφόσον αυτοί έκαναν αυτό στην Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν πάει έτσι μπροστά ο κόσμος όμως. Ακριβώς επειδή είναι λάθος και θεωρούμε λάθος αυτό που έκαναν στην Αγία Σοφιά, δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι ασέβεια, απίστευτη ασέβεια, την οποία, όμως, για την οποία δεν ευθύνεται ο τουρκικός λαός. Ευθύνεται ένας ξεδιάνθρωπος, δηλαδή ένας σχιζοφρενής κατά τη γνώμη μου, αυτός ο τύπος που κυβερνάει σήμερα την Τουρκία, δεν ελέγχει κανέναν. Δεν μας το κάνανε οι Τούρκοι πολίτες. Οι Τούρκοι πολίτες, σας λέω, ήταν 170 πανάκριβα αυτοκίνητα στη Χαλκιδική. Γιατί δεν πήγανε στις παραλίες τους και ήρθανε στη Χαλκιδική? Και το βλέπουμε και στα νησιά αυτό, στα νησιά που είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, που θέλουν και να απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, πάρα πολύ από την γειτονική αυτή χώρα, έτσι. Το βλέπουμε στα ρεπορτάζ. Λέω για αυτό που είδαμε τα μάτια μου. Σωστά, σωστά. Αυτοί δεν έχουμε να έρθουν ως τουρίστες, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Τέτοια, εκτός και αν υπάρχουν μυαλά που λένε όχι, εμείς Τούρκους δεν θέλουμε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να το καταλάβω. Θέλουμε όποιον μπορεί να έρθει. Αλλιώς αυτή η πόλη θα μαραζώνει όλο και περισσότερο. Ναι, γιατί τα πράγματα γενικώς, Τάσο, από δουλειές, από πολλά πράγματα, από αισιοδοξία, από χαμόγελο, δεν πάνε καλά στην πόλη. Περιμένουν... 40 χρόνια στην αγορά είμαι, δε Χριστό. Λες να μην το βλέπω κάθε μέρα με πίκρα. Εκείνη η Μητροπόλεως δηλαδή, περνάω και μου κόβεται η ανάσα. Όχι από την ανηφόρα, γιατί καλά είμαι. Από τη θλίψη που προκαλεί. Ναι, γιατί και για τον κόσμο, για μας, σε αυτή την περίπου την ηλικία που έζησε τις μεγαλύτερες δόξες της Μητροπόλεως, είναι δύο φορές πιο... γινόμαστε δύο φορές πιο χάλια όταν περνάμε από αυτό το δρόμο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι με καταλαβαίνουν στην ηλικία μας περίπου. Τι ακριβώς εννοώ αυτή τη στιγμή. Και για το τζαμί ισχύουν τα ίδια που λέμε για το Μεντρεσέ. Και για το τζαμί λοιπόν, που και τότε και στο αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τις αντιδράσεις, επαναλαμβάνω, από την κίνηση που είχε γίνει τότε από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαδημητρίου να φέρει φοιτητές να κάνουν μια μελέτη και για το τζαμί. Και αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Είναι προς το συμφέρον της πόλης, προς το συμφέρον του πολιτισμού και ο πολιτισμός δεν διακρίνει θρησκείες. Έτσι. Και όπως απαιτούμε σεβασμό, πρέπει και να σεβόμαστε. Ναι, αυτή είναι αρκετά πιο έξυπνη με τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, αν ξέρεις το με την Αγία Σοφία, ναι, που είναι έργο του Ερντογάν, δεν είναι κανένας άλλου. Όλες οι υπόλοιπες που έχω πάει και έχω δει στην Τουρκία είναι καλά συντηρημένες και εισπράττουν... Και το εκμεταλλεύονται στο έπακρον. Εισπράττουν το ανάλογο. Ακριβώς. Τις αρχαιότητες δηλαδή στην Τουρκία είναι άριστα συντηρημένες. Σωστά. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σε αυτή την πολύ πολύ έτσι ωραία στιγμή μας εδώ στην εκπομπή. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε. Σε θυμηθήκαμε, επαναλαμβάνω, γιατί είχες ακούσει τα μύρια όσα όταν έκανες κινήσεις να γίνει ο Μενδρεσές πολιτιστικό πνευματικό κέντρο μέσα από ευρωπαϊκά χρήματα ανάδειξης και αναστήλωσης μνημείων. Τότε, ελπίζω ότι θα το συνεχίσουν τώρα. Τότε δεν έγινε δυνατόν, χάθηκαν χρόνια, χάθηκε μια ευκαιρία τότε για την Καστοριά. Θα δούμε τώρα πραγματικά με τη νέα αυτή κίνηση τι μπορεί να γίνει. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για διάφορα πράγματα αν θέλεις να τα συζητάμε. Εγώ, Χρήστο, μου σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Να σε καλά, να σε καλά. Τάσος Σφιναρολάκης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Για. Antennes 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.